Λοιπόν, 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 φίλε και φίλοι, ελάτε να πιούμε μαζί ένα φραπέ. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, πάει ο παγωμένο καφέ. Έχω φτιάξει ένα φραπέ, να το πιω μαζί σα. Να το πιούμε μαζί. Αν θέλετε, πατήστε πώ το βίντεο και φτιάξτε κι εσείς ένα φραπέ. Για να προσπαθήσουμε μαζί να απαντήσουμε στο ερώτημα τη φίλη που έστειλε την επιστολή, που φυσικά αναφέρεται σε μία σχέση τη. Και ρωτάει, Νάρκησος ή απλώς ανασφαλής. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Μου άρεσε εξαιρετικά αυτή η επιστολή. Γιατί είναι ρε παιδί μου ένα case study. Είναι μια μελέτη υπόθεσης. Δηλαδή έχει μέσα όλα τα στοιχεία, όλα τα χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε κάποιον... ...ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρα κακοποιητικός. Ο οποίος είναι ένας και καλυμμένος ή εβάλοτος και παραμελητικό Νάρκισο. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε και να μάθουμε. Λοιπόν, κυρία Θέκλα μου, είμαι η Τάδε από το Τάδε Μέρο και είμαι 40. Σα ανακάλυψα πολύ πρόσφατα και σα έχω σε μεγάλη εκτίμηση σαν ψυχολόγο και σαν άνθρωπο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή μου λες το επάγγελμά σου, το επάγγελμα της κοπέλας είναι ένα επάγγελμα στο οποίο χρειάζεται να κάνει σπουδέ για να το κάνει. Ενώ ο πρώην τη κάνει ένα επάγγελμα το οποίο δεν χρειάζονται σπουδέ για να γίνει και ένα επάγγελμα θα έλεγα εποχιακό. Δεν θα πω τα επαγγέλματα για να μην προδώσω την ταυτότητά σα. Όμω έχει σημασία το γεγονό ότι εσύ κάνει μια δουλειά για την οποία χρειάστηκε να κοπιάσει, να σπουδάσει, είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο πα σε ένα γραφείο, εργάζεσαι εκεί σε εκείνο το γραφείο, έχει ένα σοβαρό περιβάλλον εργασία κλπ. Θα σα πω την ιστορία μου και έχει σημασία που τα λέω αυτά, θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Θα σα πω την ιστορία μου γιατί θα ήθελα να μου περιγράψετε αυτόν τον άνθρωπο διότι εγώ απλώ λέω ήταν ανασφαλή και κομπλεξικό. Και αν η σχέση που είχα μαζί του ήταν τοξική ή απλώ ήταν μια σχέση με τα πάνω και τα κάτω της. Ανασφαλή είναι ένα άνθρωπο που έχει ανασφάλειε. Νομίζω σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό όλοι μα είμαστε ανασφαλεί. Κάποιο μπορεί να έχει ανασφάλειε, για παράδειγμα, για τη σωματική του εικόνα, κάποιο άλλο μπορεί να έχει ανασφάλειε για την επαγγελματική του κατάρτιση, κάποιο άλλο για την ακαδημαϊκή του κατάρτιση, κάποιο άλλο μπορεί να έχει ανασφάλειε για το αν αρέσει στο φίλο που τον, τον, την ενδιαφέρει κλπ. Όταν λέμε κάποιον κομπλεξικό στην καθομιλουμένη και όταν λέμε τη λέξη κόμπλεξ στην καθομιλουμένη, αναφερόμαστε στο εντός σύμπλεγμα κατωτερότητος, το οποίο είναι ένας απειρχιωμένος όρος στη ψυχολογία και τη ψυχιατρική, που στην ουσία αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν από τη μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, και από την άλλη είναι υπερβολικά καχύποπτιος προς τις προθέσεις των άλλων. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κόμπλεξ, ο οποίος έχει σύμπλεγμα κατωτερότητας, είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός. Ό,τι του πεις, όπως και να λειτουργήσεις, θεωρεί ότι κάνεις πράγματα εναντίον του, επειδή ξέρεις αυτό το πράγμα για το οποίο αισθάνεται κατωτερότητα. Συνήθως λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι κομπλεξικός. Αν μιλούσαμε πάλι με παλιότερους όρους ψυχοπαθολογίας, θα λέγαμε νευρωτικός. Ε, όταν χρησιμοποιείτε τη, τη, λέξη complex, την καθομιλωμένη, θέλουμε να πούμε για έναν άνθρωπο που έχει μέσα του ζητήματα, ζητήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αντί να τα επιλύσει μέσω ψυχοθεραπείας, πνευματικής άσκησης και ψυχοεκπαίδευσης, τα προβάλλει, τα βγάζει πάνω στους άλλους. Λοιπόν, άρα εσύ δεν είσαι σίγουρη, Φιλενάδα, αν αυτό ο τύπο ήταν απλώ ανασφαλή και κομπλεξικό. Προσέξτε, το κομπλεξικό είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ένα σύντροφο, μία σύντροφο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του συμπλέγματο κατωτερότητο, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για την ψυχική μα ισορροπία. Θα έλεγα ότι. Οι ευάλωτοι ναρκισιστές, οι κρυφονάρκηση έχουν όλοι σύμπλεγμα κατωτερότητος. Ήμουν πάντα χωρίς σχέση, αλλά πάντα είχα φίλες που βγαίναμε και περνούσαμε ωραία και ευτυχώ, γιατί έχω υπέροχες αναμνήσεις. Τι σημαντικό αυτό που λες, οι αναμνήσεις που έχουμε στη ζωή μας είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή ακόμη και αν περνάμε μια περίοδο δύσκολη, αν περνάμε μια περίοδο περίεργη, στενάχωρη μετά από ένα χωρισμό, οι αναμνήσεις οι καλές από το παρελθόν μπορεί να είναι πολύ υποστηριχτικέ στο να περάσουμε αυτή την περίοδο. Αυτέ οι φίλε είναι παντοτινέ, γιατί είμαι τυχερή που τι έχω ακόμη στη ζωή σου. Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Στα 34, λοιπόν, γνώρισε αυτό τον τύπο μέσω ενό ζευγαριού. Σου τον γνωρίσανε δηλαδή. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι τον ερωτεύτηκα. Αυτό είναι κόκκινη σημαία και προδίδει ψυχοπαθολογική έλξη το να ερωτευτείς τον άλλο από την πρώτη στιγμή. Γιατί το πιο πιθανόν στον κεραυνοβόλο έρωτα να ταιριάζει η ψυχοπαθολογία μα. Δηλαδή να είσαι εσύ ένα πρόσωπο μετά τη συνεξάρτηση και να έχει συναντήσει έναν άρκησο και να τον ερωτεύτηκε κατάφορα από την αρχή. Ξεκινήσαμε τη σχέση μας από εκείνο το βράδυ, άλλη με άρα, Με πόσα παιδιά θα κάνουμε, σε ποιον θα μοιάζει, σε εκείνον βέβαια έλεγε πάντα και από μένα την καλοσύνη μου κλπ. Άρα από το πρώτο βράδυ σου έλεγε εσύ δεν είσαι τόσο όμορφη όσο είμαι εγώ Άρα τα παιδιά θα μοιάζουν σε μένα, θα είναι όμορφα και θα πάρουν από την καλοσύνη σου. Είχε και κάποια αυτογνωσία ότι ο ίδιος δεν είχε καλοσύνη. Μέχρι που τελείωσε η σχέση αυτή έξι χρόνια αργότερα. Από τον πρώτο καιρό λοιπόν μου έδειχνε σήματα ότι δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Mm. Να μη σα τα πολυλογώ. Με απομάκρυνε από τις φίλες μου λέγοντας συνέχεια πού να πάμε τώρα, είμαι κουρασμένος. Κόκκινη σημαία αυτή τεράστια έτσι κι ανεμίζει. Πού να πάμε τώρα στις φίλες σου, πού να πάμε τώρα να συναντήσουμε τους δικούς ανθρώπους, είμαι κουρασμένος. Γενικά, όποτε ήθελε και αν το ήθελε, κάναμε οτιδήποτε. Α, μόνο όταν είχε αυτό όρεξη και μόνο όταν είχε αυτό σκέφη, κάνατε κάτι. Αν ήθελε κάτι εσύ και αυτό δεν ήθελε, δεν κάνατε. Αυτή, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στου ναρκεί σου. Εγώ και ο μου. Θέλω εγώ να βγω έξω, θα βγούμε έξω. Θέλω εγώ να πάμε περπάτημα, θα πάμε περπάτημα. Θέλω εγώ να πάμε για καφέ, θα πάμε για καφέ. Άμα εγώ δεν θέλω, δεν πα να χτυπιέσαι κάτω, δεν θα σου κάνω το χατήρι. Δεν σου το λέει φυσικά έτσι που εγώ δεν σου κάνω το χατήρι. Θα πει αγάπη μου, ε, θα ήθελα να πάμε για καφέ. Α, με είμαι πολύ κουρασμένο σήμερα. Μα δεν είναι ο καλό καλός ο καιρό σήμερα. Μα ο καιρό μου προκαλεί μελαχολία. Μα έχει γρασία. Μα έχει ζεστή. Μα έχει κρύο. Μα μα μα. Είχα γνωρίσει όλου του δικού του συγγενεί φίλου. Πηγαίναμε σε γάμου βαφτίσια γιορτέ. Εμένα ήξερε μόνο του πολύ κοντινού μου. Μάλιστα. Άρα σε έχει συστήσει στον κύκλο του, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως αυτός για το δικό σου κύκλο. Με έλεγε θύμα, διότι η αδερφή μου είχε πάρει μεγαλύτερη περιουσία από μένα. Δυο φορές πήγα με ταξίδι μόνο, να πάρω τη μάνα μου ότι φτάσαμε και μετά δεν ήθελα να την ξαναπάρω και είμαι κολλημένη. Και αν δεν πάρεις μια μέρα τηλέφωνα να την ενημερώσει τι κάναμε, τι κάναμε, θα πάθεις, μου... θα πάθεις τίποτα και μούτρα και τσακομιά. όταν πήγατε ταξίδι δύο φορές, σου έλεγε να μην παίρνει τηλέφωνο τη μαμά σου. Φυσικά, εγώ θα έλεγα γενικά είναι καλή ιδέα στα ταξίδια για να παίρνουμε τηλέφωνο τη μαμά μας και τον μπαμπά μας, όσο είμαστε ενήλικες. Και γενικά πολλά μικρά πράγματα ενοχλητικά. Για παράδειγμα, να στέλνουμε μήνυμα όταν φτάνουμε σπίτι από όπου είμαστε και αυτό με πίεζε πολύ. Α, σου λέει όταν αφτά, φτάσει σπίτι να στέλνει μήνυμα. Νόμιζα ότι τα έλεγα όλα στη μάνα μου και λοιπά, ότι η οικογένεια μου είναι συμφεροντολόγη. Ένιωθω ότι από την αρχή με κάποιο τρόπο με έκανε επίτηδε να στεναχωριέμαι για να βλέπει πόσο τον αγαπάω. Αυτό κι αν είναι κραυγαλαίο, σημάδι, εβάλο του νάρκη σου, κρυφονάρκη σου. σου. Θέλω να δω αν με αγαπά και γι' αυτό σε τεστάρω. Σε κάνω να στενοχωριέσαι και άμα στενοχωριέσαι πολύ, σημαίνει με αγαπά πολύ. Πόσο σαδιστικό είναι αυτό. Πώς κακία δείχνει αυτό το πράγμα. Πόση η έλλειψη αγάπης δείχνει αυτό το πράγμα. Επίσης η κρυφονάρκη ευάλω την αρκησίστε, σε ρωτάνε συνέχεια γιατί με μα γιατί με αγαπάς, μα γιατί με διάλεξες. Γιατί θέλουν συνέχεια να του λες Σε διάλεξε γιατί είσαι όμορφο, σε διάλεξε γιατί είσαι καλό άνθρωπο, σε διάλεξε γιατί είσαι έξυπνο, σε διάλεξε γιατί είσαι ο Θεό άδωνη, σε διάλεξε γιατί είσαι ο Θεό δία, σε διάλεξε για το ένα, σε διάλεξε για το άλλο. Δεν έχουν ψηλή αυτοεκτίμηση, είναι κομπλεξικοί, όπω είπε, και ζητούν συνεχώ επιβεβαίωση. Και όταν του λε για ποιο λόγο του διάλεξε, δεν σε πιστεύουν κιόλα και σε βγάζουν και τρελή. Και στο τέλο τη ημέρα τους σπάσουν τα νεύρα και σε φέρουν στο αυτο... απροχώρητο και του πει: Α, το καλό, θα σου πούνε, είδε. Δεν με ήθελε από την αρχή. Ναι. Σαν πω και εμεί θέλαμε να πάμε να ταλαιπωρηθούμε. Σαν πω και εμεί θέλαμε να πάμε να φάμε του μήνε μα, τι εβδομάδε μα, τα χρόνια μα με τον κάθε προβληματικό και κομπλεξικό που βγάλει τα κομπλεξιλίκια του επάνω μα. Και το κάναμε, είχαμε αυτό το βίτσιο, ρε παιδί μου, και το κάναμε για να περάσουμε την ώρα μας. Νόμιζε ότι τα έλεγα όλα στη μάνα μου και λοιπά, ότι η οικογένειά μου είναι συμφεροντολόγα. Ένιωθα ότι από την αρχή με κάποιο τρόπο με έκανε επίτηδε να στενοχωριέμαι για να βλέπω όσο τον αγαπάω. Τα ξαναδιαβάζω αυτά για να τα με τα επόμενα. Για παράδειγμα, μου έλεγε ότι μα έχουν δει πολλέ πρώην μου στο δρόμο, αλλά δεν τη έχω δείξει να μην στεναχωριέσαι αυτό με τι πρώην και η επίδειξη με τις πρώην. Και εγώ είχα πρώην και το ένα και το άλλο. Αυτό δείχνει επίση την τρομερή ανασφάλεια και κόμπλεξ που έχει ένα νάρκη σου. Εφόσον άνθρωπέ μου δεν τι έδειξε τις πρώην, αν υπήρχαν, γιατί δηλαδή δεν θα βρει και πολλέ να σε αντέχουν έτσι όπω είσαι. Ε? Εγώ δεν πιστεύω να έχει τόσε πρώην. Αν υπήρχαν οι το στον δρόμο και εσύ δεν τι έδειξε για να μην στενοχωριέται η κοπέλα, για τα... μετά γιατί τι το λε, Για να στενοχωριέται, ε, παράλογο. Μου έλεγε ότι είχε μια πιο ψηλή από μένα, ότι είχε μια σχέση με δική γορίνα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό ο κομπασμό για όλε τι πρώοι δείχνει ακριβώ το κομπλεξιλίκι του αγοριού και τον αρκισισμό του αγοριού. Άκου, πενεύεται στη νέα του σχέση για τι παλιότερε συζητάει και λέει και περιγράφει για την προηγούμενη σχέση στη νέα σχέση. Γιατί? Γιατί, γιατί, εγώ είμαι πολύ σημαντικός. Εγώ τα είχα με αυτήν που ήταν δικηγόρο. Εγώ τα είχα αυτήν που ήταν δεν ξέρω τι. Η καημένη κοπελά, όντω τα είχε μαζί σου πόσο θα ταλαιπωρήθηκε. Η καημένη κοπελά. Και που σε βλέπει και δεν σου μιλάει τώρα, αν υπήρχε αυτή η κοπελά. Γιατί πολλοί τα είχαν στη φαντασία του με πολλέ, ε. Κάποια φορά μου έδειξε σπίτι του φωτό με μια παλιά του που φιλούσε στο στόμα, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι δεν ήθελα να μου λέει για πρώην του. Και κάθεσες εσύ και συνέχισες να έχεις σχέση μαζί του μετά από αυτό. Σου δείχνει φωτογραφία που φιλιέται στο στόμα με φίλη του και με την πρώην του γιατί. Πρώτα απ' όλα γιατί να δείξει τη φωτογραφία της πρώην του στην επόμενη. Είναι προσωπικά δεδομένα τη κοπέλα αυτά πρώτα. Δεύτερο, γιατί να σου δείξει αυτή τη φωτογραφία, Για να σε κάνει να νιώσει κατά, να σε κάνει να νιώσει άσχημα, να σε κάνει να νιώσει ότι αυτήν την αγαπούσα και εσένα δεν σε αγαπάω. Παιχνίδια του μυαλού για να σε τρελάνε, ...γκάζ σλάιν, ξεκάθαρα. Ψυχολογικό πόλεμο νεύρων, ξεκάθαρα. Άι το παλιόπεδο. Τι παλιόπεδο. Καθόταν στον καθρέπτη να φτιάξει την κόμη του και έλεγε πόσο ωραίο είναι και άφηνε υπονοούμενο ότι την πέφτουν διακριτικά πλούσια στη δουλειά. Και εγώ του έλεγα και τι τους λες μωράκι μου, ότι έχω σχέση. Πρώτα δεν νομίζω να του την έπεφταν στη δουλειά, έτσι όπως πενευόταν πως του την έπεφταν. Και δεύτερον και να του την έπεφταν δεν νομίζω να έλεγε ότι έχει σχέση. Αλλά πόσο αρρωστημένο είναι να σκέψω το, να τον το τον κόμενό σου μπροστά στον καθρέφτη και να φτιάχνει. Τι ωραίο που είμαι, τι ωραίο που είμαι. Εκεί που δούλευα στη δουλειά και είπαμε, είναι μια δουλειά εποχιακή, ε. Εκεί που δούλευα στη δουλειά, βλέπετε και τα χέρια μου, έχω πέσει κάτω με τον λάκι στο βουνό που περπαντούσαμε και τα χέρια μου πληγωμένα και τα πόδια μου. Ε, εκεί που ήμουνα στη δουλειά, εκεί που ήμουνα στη δουλειά ήρθε μια πλούσια και μου την έπεσε. Είμαι τόσο ωραίο. Oh, τι ωραίο κόμενο. Και εκεί που ήμουνα στη δουλειά ήρθε μια με πολλά λεφτά και μου είπε σε θέλω αγόρι μου. Α, ah, όχι, του την έπεσα διακριτικά. Του είπαν τι ωραία που σερβίρεις το ποτό. Τι ωραία που το φτιάχνεις το κοκτέιλ. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας βρε Μπρατ Πιτ. Βρε Τζορτζ Κλούνι. Που στην πέφτουν όλες στη δουλειά. Sorry, δεν μπορώ. Αλλά τώρα εγώ αντιδρώ έτσι, γιατί είμαι εκτό αυτή τη κατάσταση. Επειδή σα έχω πει πολλέ φορέ εδώ στα βίντεο ότι και εγώ έχω αυτή την αρρώστια, την ασθένεια τη ανεξάρτηση, θα μπορούσε κάλλιστα να μείνω στη θέση σου και να ακούω αυτέ τι μαλακίε και να κάθομαι να προσπαθώ να βγάλω άκρη και να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα και να ανέχουμε αυτόν τον. Α! Mm. Μου έλεγε ότι θα κάνει προφίλ στο facebook και θα βάλει φωτογραφίες του και θα βάλει φωτογραφίε του. Με υπονοούμενο όλα τα έλεγε, αλλά όλα μενάζει έτσι και λοιπά και λοιπά. OnlyFans να ανοίξει, πε του. OnlyFans, <laughs> 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 από ό,τι μαθαίνω, είναι μια ιστοσελίδα στην οποία ανοίγουν προφίλ άνθρωποι οι οποίοι πουλούν γυμνέ φωτογραφίε του και γυμνά του βίντεο. Ε, δηλαδή είναι μια ιστοσελίδα ε, διαδικτυακή πώληση γυμνών φωτογραφιών και βίντεο. Πες το OnlyFans να ανοίξει. Δεν θα βρεθεί και καμιά να του πληρώσει, πέστο. του. Αυτός ήταν αραβωνιασμένος παλιά και από ό,τι μου έχει πει είχε ζήσει πολύ πίεση και δεν μπορεί άλλο την πίεση και έτσι δεν επέμενα ό,τι και αν ήθελα. Το πιο πιθανό ήταν αραβωνιασμένος παλιά και να τον κατάλαβε ότι προβληματικό είναι η κοπέλα και τον έστειλε πάει στο καλό. Αλλά σου λέει δεν αντέχει την πίεση. Όχι, ξέρεις τι δεν αντέχει. Δεν αντέχει την αλήθεια. Δεν αντέχει τι φυσιολογικέ σχέσει. Δεν αντέχει να του τη λε όταν κάνει μαλακή. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο και μπύρι μπύρι να πω και εγώ στον ίδιο. Γιατί έχω θέματα, έλεγε, ως που πήγα για να μην έχω τη μύρλα του. Ήθελα να πω πολλά για τα προσωπικά μου, για την προσωπική μου ζωή, για απώλειες που είχα, για την υγεία μου που γενικά έχω θέματα υγείας κλπ. Και, και, κατέληξα να μιλάω τρία χρόνια εντός αγωγικών ψυχοθεραπείας μόνο για αυτόν. Κοίταξε, όσα προβλήματα και ανήκει από το παρελθόν, το να είσαι σε σχέση με έναν προβληματικό τύπο σου δημιουργεί πολλά προβλήματα στο παρόν. Οπότε, όταν πα στη ψυχοθεραπεία, όλα αυτά τα προβλήματα σου δημιουργεί στο παρόν, θα λε. Από τη μια εβδομάδα μέχρι την άλλη θα σου έχει κάνει τόσα που δεν θα προλάβει να πει τα παλιά σου. Αφού σου έχει σπάσει τα νεύρα εκατό φορέ, αφού σου έχει πήγαινε για αυτέ που του κολλάνε, αφού σου έχει δείξει φωτογραφίε που φιλιόταν με την πρώην του, αφού σου έχει αφήσει υπονοούμενο ότι δεν είσαι ωραία και αυτό είναι ωραίο. Ότι. Ε... Νικιάσαμε σπίτι. Α, με τα πολλά πολλά μείναμε μαζί μετά από τρία χρόνια σχέσεις. Νικιάσαμε σπίτι. Ο ίδιος μέχρι τότε έμενε με τους γονείς του. Εγώ νόμιζα μόνη μου. Δεν θέλω με τους γονείς του. Τώρα έχει κάποιον να τον πλένει, να τον μαγειρεύει και να τον ανέχεται. Τώρα ξεκινάει η σχέση μας, μου λέει. Μα του λέω είμαστε τρία χρόνια μαζί. Όχι, δεν ήταν τίποτα αυτά. Τώρα γνωριζόμαστε. Έκανα χειρουργείο στη μύτη γιατί ροχάλιζα και τον ενοχλούσα. Μέχρι και κλωτσιά είχα φάει για να ξυπνήσω. Συνέχιζα και ροχάλιζα, έφευγα, πήγαινα στο σαλόνι. <Κι> σε έβαλε να πας να κάνεις χειρουργείο στη μύτη γιατί ροχάλιζες. Μπορεί να μην το χρειαζόσουν κιόλα. Και σε κλωτσούσε στο κρεβάτι ενώ ροχάλιζε. Αν να... ροχαλίζει ο άλλο, μπορεί να τον, να τον σπρο... σκουντήσει διακριτικά. Ή μπορεί να αγοράσει ένα ζευγάρι του ασπίτη και τη φορά. Εγώ στο δεύτερο μου γάμο, το δεύτερο μου γάμο, όλο με το ασπίδε τον έβγαλα. Δεν θα κλωτσίσει όμω τον άλλο επειδή ροχαλίζει. Μου έλεγε, έλα εδώ, μια τρίχα στο πάτωμα. Α, η ελεγκτική κρυφονάρκηση το έχουν αυτό. Ό,τι κάνει είναι λάθο και δεν καθαρίζει και καλά. Καθάριζα κάτι, του το έλεγα και σιγά τι έκανε, πρέπει να χαίρεσαι που έχει το σπίτι σου καθαρό. Μάλιστα. Άλλη φορά καθάρισα αυτό. Ναι, δεν ξέρω πόσο καιρό ήταν έτσι. Και αφού το έχει δει, του λέγα γιατί δεν το καθάρισε. Ήθελα να δω πότε θα το καθαρίσει εσύ. Μικρομάνεγγινγκ είναι αυτό το πράγμα. Σε ελέγχει με μικρά μικρά πράγματα. Σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι άχρηστη στο καθάρισμα. Ενώ ο ίδιο μπορεί να είναι μπίχλα, ε. Μπίχλα ο ίδιο. Αχ, ξέρω μια περίπτωση μια περίπτωση με έναν τύπο, ο οποίος έβγαζε τα ρούχα του που φορούσε έξω στον δρόμο, στα λεωφορεία, σε δημόσια καθίσματα, δεν ξέρω εγώ που τι, και τα βάζε στο ντουλάπι μαζί με τα καθαρά. Δηλαδή στον ντουλάπι που είχε τα καθαρά ρούχα, και αυτό και η κοπέλα του, τα ρούχα που είχαν βγει από το πλυντήριο, που είχαν στεγνωθεί στο στεγνοτήριο, ήταν έξω ξεπέντα τα είχε μέσα στον ντουλάπι και πήγαινε και έβαζε δίπλα από πάνω τα ρούχα που φορούσε παντού. Αλλά ήταν πεντακάθαρο αυτό ο τύπο και έκανε παρατηρήσει στην κοπέλα του ότι. Α, δεν σκούπισε καλά το τραπέζι τη κουζίνα και έπεσαν κάτω ψίχουλα και θα έρθουν οι κατσαρίδε. Α, δεν σκούπισε καλά. Α, δεν σφουγγάρισε καλά. Αυτό που ήταν ένα μπίχλα. Που, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να βάζουμε μαζί τα καθαρά ρούχα, τα πλημμένα με τα άπλητα. Δεν το θεωρώ καλή ιδέα ή δεν θεωρώ καλή ιδέα να καθόμαστε με τα ρούχα που καθόμαστε έξω σε ένα κάθισμα στο δρόμο ή σε ένα κάθισμα στο τρένο ή στο αεροπλάνο ή σε ένα μέσο μαζική μεταφορά που κάθονται πολλοί άνθρωποι και μπορεί να έχει πολλά μικρόβια με εκείνα τα ρούχα να καθόμαστε με στα συντόνια τα καθαρά που κοιμόμαστε μετά που θα κάνουμε μπάνιο. Ο καθένα, ο κάθε τρελό έχει τη δική του τρέλα, τη δική του μύρλα που λε κι εσύ. Άλιστα. Αυτός δεν καθάριζε για να δει πότε θα καθαρίσεις εσύ. Εγώ δουλεύω και στο γραφείο και στο σπίτι κάνω τα πάντα. Εσύ δούλευε και στο γραφείο και στο σπίτι κάνεις τα πάντα, του λέγε. Α, ναι. Του λέγε γιατί δεν καθάρισε εσύ, του λέγε. Ήθελα να δω πότε θα το καθαρίσει. Και εσύ του λέγε: Εγώ δουλεύω και στο γραφείο και στο σπίτι. Ενώ αυτό ήταν εποχιακό, καθότανε. Καθότανε, αλλά έκανε τι ιδιοτροπίε του. Το ναρκισάκι. Το παλαβάκι. Και σιγά ναι, βάλε και μια πετσέτα στην πλάτη να σκουπίζεσαι. Αυτό το έλεγε πάντα για τη δουλειά μου. Είναι αυτό σα είπα πριν τη δουλειά κανένα η κοπέλα. Γιατί φθονούσε τη δουλειά που έκανε. Φθονούσε που εσύ κάθισε να μελετήσει, να διαβάσει, να είσαι μαθήτρια, να περάσει πανελίνε, να πα να σπουδάσει και να κάνει τη δουλειά σου. Ενώ αυτό παίζει το τέτοιο το ολοκίνο τον καιρό και γι' αυτό τώρα κάνει μια εποχιακή δουλειά που δεν χρειάζεται προπηρεσία και σπουδέ. Σε καμία απολύτω περίπτωση δεν υποτιμώ καμία δουλειά. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Και έχουμε κάνει πρόσφατα το βίντεο με τον κύριο διευθυντή και την καθαρίστρια και έχω εκφράσει εκεί ξεκάθαρα τις απόψεις μου. Όμως, όταν ένας επιλέγει είτε άμεσα είτε έμμεσα να μην κοπιάσει ιδιαίτερα, να μην διαβάζει ιδιαίτερα, ιδιαίτερος, να μην πάει στο πανεπιστήμιο, να μην πάει σε μια σχολή, να μην μάθει μια τέχνη ώστε να είναι τεχνίτης και επιλέγει τον εύκολο δρόμο, σου λέει θα δουλεύω σε ζών, αλλά δεν κάνω και τίποτα να κουραστώ, να κοπιάσω για να κάνω μια δουλειά γραφείου και φθονεί τη σύντροφό του που κάνει μια δουλειά γραφείου και υποτιμά και μειώνει τη σύντροφό του που κάνει μια δουλειά γραφείου, τότε είναι για τα μπάζα. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Εγώ προσωπικά θα μπορούσα να τα φτιάξω και με οικοδόμο, να τα φτιάξω και με σερβιτόρο, να τα φτιάξω και με μπάρμα, να τα φτιάξω με οποιονδήποτε ο οποίο κάνει μια δουλειά που δεν θέλει σπουδέ. Φτάνει να μην υποτιμούσε τη δική μου δουλειά, φτάνει να ήμασταν επίση όρει. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να σπουδάσουν, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο, αλλά ο καθένα να σέβεται τον άλλο. Δηλαδή και εσύ που κάνει τη δουλειά που κάνει. Το σεβόσουν εκείνο και εκείνο που έκανε τη δουλειά που κάνει, σε σεβόταν εσένα. Τον άρχισε το άλλο και να σου λέει: Η δικιά μου η δουλειά είναι πολύ δύσκολη. Και η δικιά μου η δουλειά είναι πολύ κουπιαστική. Και η δικιά σου δεν είναι τίποτε. Είναι έλλειψη σεβασμού. Όλε οι δουλειέ έχουν τον κόπο του. Όλε οι δουλειέ. Οι δουλειέ γραφείου έχουν άλλο είδο σκόπο. Οι δουλειέ οι, 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 οι χειρονακτικές έχουν, άλλ, έχουν άλλο, άλλο είδου κόπο κλπ, κλπ. Δεν έχει δουλειά χωρί κόπο. Και σιγά τι κάνει, Ναι, βάλε και μια πετσέτα στην πλάτη να σκουπίζεσαι. Αυτό έλεγε πάντα για τη δουλειά μου. Μια φορά γύρισα από τη δουλειά με κυστίτιδα που πάθαινα συνέχεια. Ξέρει, η, η κυστίτιδα είναι η μόλιση στην κίστη που έχει πολλού πόνου. Το παθαίνουν συχνά οι κοπέλε. ή όταν έχουν θέμα με ζάχαρο και νευριάσουν και ανέβει το ζάχαρο του απότομα. ή όταν στενοχωριούνται πολύ. Είναι πολύ ευαίσθητο το ριοποιητικό σύστημα στι γυναίκε. Και αν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, παθαίνουμε εύκολα κυστίτιδα. Μια φορά γύρισα από τη δουλειά με κυστίτιδα που πάθαινα συνέχεια. Φαντάζομαι τώρα που χώρισε δεν θα παθαίνει κυστίτιδα. Και καθάριζε το σπίτι με γκρίνια βέβαια, γιατί του φαινόταν, φαινόντουσαν όλα βρώμικα. Και πήγαινε, ερχόμουν το αλέτα αφού είχα κυστίτιδα και μου έλεγε: Μη μου πατά, δεν βλέπει που σφουγγαρίζω. Κάποια στιγμή μου είπε: Ε, είσαι λίγο βρωμιάρα. Και μετά όλο το υπονοούσε. Εσύ είσαι βρωμιά, γι' αυτό είναι ο πεντακάθαρο. Έναν άνθρωπο, αν τον θέλουμε όπω είναι, τον παίρνουμε. Δεν τον θέλουμε, δεν, δεν, τον παίρνουμε και δεν συγκατοικούμε μαζί του και τελείωσε η κουβέντα. Δεν είχαν οριστεί ποτέ οι δικοί μα, ούτε καν όταν νοικιάσαμε σπίτι μαζί. Ούτε να ανοίξουμε το σπίτι μα να φέρουμε φίλου ήθελε. Όλο οι δικαιολογίε είχε. Ναι, αυτή η κομπλεξική, η κρυφονάρκηση δεν θέλουν να γνωριστούμε φίλου. Θέλουν να είναι μόνοι στο σπίτι και να κακοποιούν να άνετα τη γυναίκα του μόνοι του, τη σύντροφο του μόνοι του. Να μην έχει παρατηρητέ που μπορεί να του πουν, έλα ρε, σταμάτη γρηγόρη, πώ το λένε. Γιατί μιλά έτσι στην κοπέλα, γιατί τι φέρε έτσι, γιατί τι λε πω δεν είναι καθαρή, γιατί τι κάνει αυτέ τι παρατηρήσει. Όχι, δεν θέλουν να ξέρει ο κόσμο πώ συμπεριφέρονται σαν παλιωτόμενα στι συντρόφου του. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε προσπάθειε για παιδί. Όποτε ήθελε αυτό βέβαια, βέβαια. Τότε ξεκίνησαν και οι κρίσει πανικού μου με την πρώτη φορά μέσα στο αμάξι, διότι μου είχε κολλήσει στο μυαλό αυτό που μου έλεγε συνέχεια και το παιδί που θα κάναμε. Μου έλεγε: Θα κάνουμε συμφωνητικό για όταν χωρίσουμε να έχω την επιμέλεια εγώ. Πριν κάνετε το παιδί, να κάνετε συμφωνητικό. Όταν χωρίσετε να έχει αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο εξαιρετικά αγαπητικός και φροντιστικός στην επιμέλεια του παιδιού. Ήξερε ότι κάνει πλάκα, αλλά με σοβαροφάνε. Δεν έκανε πλάκα, την αλήθεια σου λέει. Συνέχεια το έκανε αυτό. Δηλαδή μιλούσε σοβαρά για κάτι και με έβλεπε που αντιδρούσα και στο τέλος έλα μωρέ έκανα πλάκα. Σοβαρά μιλούσε και μετά το παίρνε πίσω ότι έκανε πλάκα γιατί δεν του άρεζαν οι συνέπειες αυτών που έλεγε. Μετά από 8 μήνες προσπαθειών, με κανένα αποτέλεσμα, ευτυχώς λέω εγώ τώρα, ήρθε ο κορονοϊός και μου είπε ότι δεν θέλει να. Ήταν και η μέρα που είχα θετική οριξία για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες. Και τι κακό είναι που δεν θέλω, μου είπε. Δεν θέλουν ευθύνε τέτοιοι τύποι. Δεν θέλουν ευθύνε. Λένε πως θέλουν να κάνουν μωρό, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μωρό. Δεν θέλουν. Που, αυτή η έκφραση κακό είναι. Μου έχει μείνει στον εγκέφαλο και με βασανίζει. Συνέχεια το έλεγε. Ναι, ό,τι έκανε αυτό ήταν καλό. Τι έκανε εσύ ήταν κακό. Περίμενε το περίμενε, τρει μήνε νομίζω. Μου λέει δεν θέλει παιδί τώρα και δεν ξέρει αν θέλει. Βεβαίω. Future faking κάνουν οι ναρκιστέ. Σου λένε στο μέλλον θα κάνουμε παιδί. Όταν έρθει το μέλλον δεν θέλω. Που, κακό είναι. Ναι, κακό είναι μαλάκα γιατί μου έχει πει ψέματα. Γιατί μου έχει υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν τηρεί. Βεβαίω είναι κακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη δουλειά με τον COVID. Τι θα ταζω το παιδί αν δεν έχω δουλειά. Εγώ παθαίνω τραλαλά τότε και του λέγω ότι θα φύγω και ότι θα κάνω παιδί μόνη μου. Μου είχε φουσκώσει και τα μυαλά ο ψυχολόγο ότι είμαι ικανότατη να κάνω παιδί με δότη επειδή του το είχα αναφέρει. Ότι ο σύντροφό μου δεν του λέει για αυτά τα πράγματα, μόνο για τη δουλειά του. Και το μόνο που μπορώ να του πω είναι να σου μιλήσει ψέματα. Πε μου απλά ότι δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αν εννοεί ότι ο ψυχολόγο σου για ψέματα, δεν μπορώ να γνωρίσω. Πάω Αθήνα στο γιατρό μου για την ενδομητρίωση και μου λέει μήπως να έκανα ένα παιδί διότι και οι εξετάσεις μου δεν είναι καλές. Δεν θέλει του λέω. Και τι θα κάνεις γι' αυτό με ρωτάει ο γιατρός. Θα κάνω μόνη μου με δότη. Θέλεις να μιλήσεις με τη συνεργάτητά μου για τις εξωσωματικές. Λέω ναι. Και με το που πάω στο γραφείο της και μου λέει τα διάφορα της εξωσωματικής, με πιάνουν τα κλάματα και συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να αφήσω αυτό το παιδί, ναι, να μην αφήσει το κελεπούρι δηλαδή, πραγματικά. Και δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου αυτό. Γυρίζω από Αθήνα και του λέω ότι δεν θα κάνω παιδί, θέλω να είμαι μαζί σου. Άιστε. Διάλεξες το μεγάλο παιδί. Από εκεί και μετά απομακρύνθηκε. Με απομάκρυνε από τους δικούς του. Δεν ερχόταν στη μάνα μου... Μου έλεγε ότι τον απειλούσα με, το, με, το, με, όσα έλεγα τότε. Α, και ανακάλυψα φωτογραφίες με διάφορα σημεία του σπιτιού με σκόνες και τρίχες στο πάτωμα του, στο πάτωμα, στο κινητό του από τότε που πήγα Αθήνα. Που δεν ήμουν καθόλου καλά τότε και ψευτοκαθάριζα. Του λέω, τι είναι αυτές, γιατί τις τράβηξες, για να τις θυμάμαι, μου είπε, να τα κάνουν αυτά προβληματικοί. Τραβούν φωτογραφίες, έρχεται π.χ. ένας μάστορας να φτιάξει το σπίτι, πάει και τραβούν φωτογραφίες, μετά το που δεν, δεν το κάνει καλά. Κοίτα εδώ δεν το κάνει καλά. Κοίτα εδώ έχει ρογμή. Κοίτα εδώ έχει γρασία. Αυτό κρατούσε φωτογραφικό υλικό τη γωνία που είχε καμιά τρίχα και καμιά σκόνη γιατί δεν καθαρίζεις καλά. Κακοποίηση, ψυχολογικά κακοποίηση στο φούλα αυτή. Μέχρι που έγινε ένα σκηνικό ένα βράδυ που γύρισε από τη δουλειά, με ρώτησε αν έβαλα από το ποσμητικό του, του λέω όχι, μην πάει και ξαναπηράξει τα πράγματά μου, θα γίνει τη πουτάνα μου, είπε. Ουδέν σχολείων. Ουδέν όμω. Από εκεί μα πήρε κι άλλο η κατοβόλτα. Εγώ εκεί συνέχιζα να μην μπορώ να φύγω. Του είχα πει τέσσερις φορέ να τα βρούμε με καμιά θέληση από εκείνον μέχρι που κάποια μέρα του λέω φεύγω. Μεγάλη κοπέλα είσαι, κάνει ό,τι θέλει, μου είπε. Μέχρι και τότε δεν μπόρεσα να φύγω και πήγα στο δωμάτιο και έκλαιγα. Και τι έκανε, σηκώθηκε μου έκλεισε την πόρτα, να μην με ακούει να κλαίω και συνέχισε το φαγητό του. Εκεί τελείωσαν όλα για μένα. Εξαφανίστηκα. Επιτέλους που τελείωσαν, κόρη. Ερχόταν σπίτι, έφευγα εγώ. Μέχρι να ξενικιάσουμε, πάθαινα συνέχεια κρίσης πανικού. Είχα πάει στο νοσοκομείο. Μετά ξεκίνησα θεραπεία σε ψυχίατρο. Δεν είχα ιδέα και δεν του είπα, δεν είχε ιδέα και δεν του είπα ποτέ τίποτα. Βέβαια, μέχρι που ήρθε η πρωτη τελευταία μέρα που θα αφήναμε το σπίτι έρχεται κοντά μου στον καναπέ και μου λέει φυλάκι. Πας καλά του λέω. Ούτε να με ακουμπά στο κρεβάτι δεν θέλεις μου λέει. Ωραία του κάνω, δεν είμαστε χωρισμένοι εδώ και δύο μήνε. Δεν σου είπα τέσσερι φορέ να τα βρούμε και εσύ είπε όχι. Πότε μου είπε να τα βρούμε. Ναι, σε βγάζει τρελή, lighting. Πότε μου είπε να τα βρούμε. Α, δεν πα καλά, του λέω. Ήθελε επιβεβαίωση ο κύριο, γιατί είχε πάντα με είχε εμένα να είμαι καλή, που άντεχα τα πάντα, που έλειωνα με τα ματάκια του, που τον είχα σαν μπασά και που τον τάιζα στο στόμα κυριολεκτικά και τώρα παξί. Έτσι. Να του τάιζετε στο στόμα, να του πλένετε τα πόδια, να του κάνετε πεντικιούρ, να του κάνετε μανικιούρ, να του λούζετε, να του έχετε σαν μπασάδε και να σα λένε και μαλακίε από πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το πρώτο βράδυ που πήγα στο σπιτάκι μου ηρέμησα. Πήρα την απόφαση ότι ίσω δεν γίνω μάνα, υιοθέτησα το σκυλάκι μου, το παιδί μου δηλαδή, και τελικά έγινα μάνα του σκύλου μου που πεθαίνω από αγάπη, γιατί είχα πολύ αγάπη να δώσω και να μεγαλώσω ένα μωρό, να το ταΐζω και να έχω την ευθύνη του. Τα έδωσα στο κουτα... κουταβάκι μου και θα τα δίνω απλόχερα. Και πολύ καλά έκανε. Έχω του φίλου μου και την οικογένειά μου που με στηρίζει και είναι δίπλα μου. Ακόμα συνεχίζω τη θεραπεία μου γιατί ακόμα δεν είμαι τελείω καλά. Σε τρέλανε, παιδί μου. Σε τρέλανε αυτό. Σε τρέλανε μεταφορικά, δεν είσαι τρελή. Σου προκάλεσε ψυχολογικά προβλήματα με τη συνεχή κακοποίηση που σου έκανε και θα κάνω τέταρτο χειρουργείο το, το χειμώνα για την ενδομητρίωση, αλλά νιώθω ελεύθερη, κοιτάξτε που τα γράφει με κεφαλαία, νιώθω ελεύθερη, κοιμάμαι στο κρεβάτι μου και όχι στον καναπέ, με το παιδί μου που με λατρεύει, μάλιστα. Και κάτι μαξιλαρωθήκες που έχουν ακόμα μάσκαρα από το κλάμα, να θυμάμαι τι έχω τραβήξει όταν με πιάνει κάποια δυναμία. Μπράβο, όταν σε πιάνει κάποια δυναμία θα θυμάσαι σαν σε ταινία τρόμου, σαν σε ταινία φρίκη, όλες αυτά τα κακά που σου έκανε. Ήταν πολλά και πιστέψτε με είναι τόσα και άλλα τόσα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μακάρι να μου απαντήσετε και αν είμαι τυχερή και κάνετε βιντεάκι, σας παρακαλώ μην πείτε ονόματα, πολλά φιλιά σας ευχαριστώ πολύ, ενώ δεν λέω ποτέ ονόματα, είδες εδώ ούτε και τις δουλειέ σας δεν είπα. Ιστερόγραφο, ξέρω ότι έκατσα πολύ μαζί του γιατί τον λάτρευα, γιατί ήσουν άρρωστα προσκολλημένη πάνω στον σου. Και Η θεία μου που ξέρει τα πάντα μου έλεγε ότι έχω γαϊδουρινή υπομονή. Αυτή η γαϊδουρινή υπομονή θα μα φάει εμά, τι συνεξαρτώμενε και του συνωξαρτώμενου. Η υπομονή του γαϊδάρου. Πρέπει να έχουμε μηδενική υπομονή και μηδενική ανοχή σε τέτοιε ιδιοτροπίε, ιδιωματισμού. Τα λέω ιδιωματισμού, εννοώ ιδιομορφίε. Σε τέτοιε ιδιομορφίε που έχουν οι άνθρωποι και σε όλε αυτέ τι καταστάσει που στην ουσία είναι ψυχολογικό πόλεμο. Μου λένε κάποιοι πιο νωρί έπρεπε να φύγει και του απαντάω ότι τώρα μπόρεσα, τώρα είχα τη δύναμη να αντιμετωπίσω το φόβο, μην το χάσω. Ναι, μην έχανε και εσύ το κελεπούρι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. I've been there, I've done that. Έχω βρεθεί στη θέση σου. Να, χάνεις, να, χάνω εντελώ την προσωπικότητά μου, να χάνω εντελώ το ποια είμαι, να ξεχνάω τον εαυτό μου, να ξεχνάω τη θέλησή μου, να ξεχνάω τι επιθυμίε μου, να ξεχνάω τι ανάγκε μου, να ξεχνάω το δικό μου πρόγραμμα ζωή και να αφοσιώνουμε ολοκληρωτικά σε έναν άνθρωπο προβληματικό, σε έναν άνθρωπο μικρομέγαλο παιδί, ένα μεγάλο παιδί, man, man baby. Δηλαδή έναν άνδρα που να είναι μωρό, που να έχει ιδιοτροπίες, που να λέει βλακίες, που να με στενοχωρεί για ηλίθια πράγματα, που να με μειώνει συνέχεια, που να με κάνει να νιώθω ότι δεν είμαι ικανή να κάνω τίποτα. Εγώ στην τελευταία φορά που είχα βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, είχα φτάσει στο σημείο να μην εμπιστεύω με τον εαυτό μου να μαγειρέψω. Γιατί ό,τι μαγείρευα έβρισκε λατούμε. Ό,τι μαγείρευα έβρισκε λατούμε. Ό,τι και αν έκανα. Έβρισκε λατούμε. Και μου έλεγε συνέχεια, και να δει, α πούμε, πώ είναι αυτή η τύπη. Είναι καρμπόν, μου λέγε συνέχεια, ε, όταν έβγαινα με την τάδε, τη είχα μαγειρέψει μια φορά στα κομακαρονάδα και μια άλλη μια φορά τι είχα μαγειρέψει το ένα και τι είχα μαγειρέψει το άλλο. Στο σπίτι τίποτα δεν μαγείρευε και ό,τι μαγείρευα εγώ ήταν ελαττωματικό. Και εγώ είχα ζει τα ανεχόμουνα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει η συνεξάρτηση. Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει να σου κάνει πλήση εγκεφάλου, να σου κάνει γκασλάιτινγκ ένα προβληματικό κομπλεξικό ανθρωπάκο και να σε κάνει να πιστεύει ότι έχει αξία μόνο άμα αναγνωρίσει αυτό την αξία σου να σε κάνει να νιώθει ένοχη και μειονεκτικά για την όποια δουλειά κάνει ή για την όποια επιτυχία έχει επειδή αυτό φθονεί. Και να σου ταΐζει ένα παραμύθι ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο και είναι και πολύ φιλοσοφημένο και είναι και είναι και είναι και είναι. Ενώ στην ουσία είναι ένα κομπλεξικό ανθρωπάριο που βγάζει χολή και όξου επειδή δεν αντέχει να βλέπει ανθρώπου χαρούμενου και να είναι καλά και θέλει να σε κάνει και σε ένα μίζερι σαν και τα μούτρα του και να σε κάνει να νιώθει ενοχέ, να κάνει επικλήσει στο συνέστημα, να σε βγάλει τρελή, να σου λέει Μα εγώ, μα εγώ πότε μου πει να τα βρούμε και σου είπα όχι. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τιμωρίε τη τι σιωπή, μούτρα και όλα αυτά. κρυφονάρκησος. Τώρα να διαβάσω τι σου στείλα. Ένα λεπτό τι σου στείλα, γιατί σου απάντησα μονολεκτικά μια απάντηση που έχει πολύ πλάκα. Ένα λεπτό να τη βρω. Πάμε στα απεσταλμένα. Σου γράψα ένα λεπτό. Όταν ρωτά αν είναι, αν μα, τι σου γράψα, κορινά, το στο κινητό το έχω. τι σου γράψα. Σου γράψα επιλέξει. του κερατά, ο συγκεκριμένος, γλίτωσες. Αυτά. Προσγνώση και συμμόρφωση όλων μας. Συνεξαρτημένων, καλών κοριτσιών, καλών ανθρώπων, κατανοητικών, συμπονητικών κλπ. Στι σχέσει δεν κάνουμε λιμοσύνη. Στι σχέσει δεν πάμε για να δείξουμε κατανόηση στον κάθε προβληματικό που ξερνάει τα κομπλεξιλίκια του πάνω μα. Στι σχέσει πάμε για να κάνουμε κάτι όμορφο. Και αν δεν γίνεται κάτι όμορφο και κάτι υγιέ, και αν ο άλλο δεν έχει υγιή προσωπικότητα, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν καθόμαστε εκεί να ετεροκαθοριζόμαστε από τον κάθε κομπλεξικό. Τα λέω για να τα ακούσω πρώτα εγώ. Σα αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά.